Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά κάθε μέρα 30 με 40% του παγκόσμιου πληθυσμού πίνει καφέ. Που σημαίνει ότι κάθε μέρα καταναλώνονται περί τα 2, μπορεί και 2,5 δισεκατομμύρια φλιτζάνια καφέ στο μικρό μας πλανήτη. Από πού και πώς όμως μας ήρθε αυτό το τόσο δημοφιλές ρόφημα? Στην ιστορία της εξάπλωσης του καφέ μπορεί κανείς να συναντήσει βοσκούς και μοναχούς σούφι, εμπόρους, αποικιοκράτες, σκλάβους, πειρατές, μέχρι και πάπες. Το πότε ανακαλύφθηκε ο καφές, ουσιαστικά, κανείς δεν ξέρει. Όλοι συμφωνούν ότι οι τοπικές φυλές της Αβυσσινίας τον κατανάλωναν ως καρπό, πιθανά και προχριστιανικά, μέχρι τον 15ο αιώνα, όταν Άραβες από την Ιεμένη επισκέφθηκαν την επαρχία της Κάφα, στην Αιθιοπία, σε αναζήτηση τσαγιού. Από εκεί και πέρα, ο καφές περνάει στην Ιεμένη, όπου στην αρχή τον καλλιεργούσαν και τον κατανάλωναν σούφοι μοναχοί, καθώς τους βοηθούσε στην αγρυπνία τους. Όμως μετά, ο καφές άρχισε να εξαπλώνεται. Προσφέρεται στα πρώτα καφενεία στη Μέκα, ταξιδεύει στη Δαμασκό, ψήνεται στα σαλόνια του παλατιού της Κωνσταντινούπολης, κατακτά ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι Άραβες ήταν ιδιαίτερα προστατευτικοί με τον καφέ τους. Όμως, παρά την επαγρύπνησή τους, κάποιοι κόκκοι κατάφεραν να διαφύγουν από την Ιεμένη. Ο θρυλικός έμπορος Μπάμπα Μπουντάν, ένας Ινδός σούφι, έβγαλε τον 16ο αιώνα λαθρέα 7 σπόρους και τους πήγε στην Ινδία, εγκαινιάζοντας μια από τις μεγαλύτερες περιοχές καλλιέργειας του κόσμου και βάζοντας τέλος στο Οθωμανικό μονοπόλιο. Ο καφές είχε ήδη αρχίσει να γοητεύει και την Ευρώπη εκείνη την εποχή. Ο Ολλανδός κυβερνήτης της Ινδίας στέλνει σπόρους στις Ολλανδικές αποικίες της Ρεουνιόν και της Ινδονησίας, όπου αρχίζει η συστηματική καλλιέργεια. Ο Πάπας Κλήμης ο 8ος, ενώ στην αρχή αντιστέκεται σε αυτό το μαύρο σαν το διάολο ρόφημα που έρχεται από την Ανατολή, τελικά το 1600 το βαπτίζει χριστιανικό. Στις αρχές του 18ου αιώνα, ένας Γάλλος αξιωματικός του ναυτικού, ονόματι Γκαμπριέλ Ντουκλίρ, κλέβει δενδρύλια από τον βοτανικό κήπο του Παρισιού και τα μεταφέρει παράνομα, πλην όμως ηρωικά, στις φυτείες του στη Μαρτινίκα της Καραϊβικής. Και λίγο αργότερα, ένας Πορτογάλος, αυτή τη φορά αξιωματικός, σαγηνεύει τη γυναίκα του κυβερνήτη της Γαλλικής Γουιάνας, που του προμηθεύει βλαστούς καφέας. Και έτσι, από έναν παράνομο έρωτα, ένα παράνομο πάθος, θα ξεκινήσουν οι φυτείες της γειτονικής Βραζίλιας, που σήμερα είναι και η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα στον κόσμο. Αυτά και άλλα πολλά. Οπότε, κάθε φορά που θα απολαμβάνετε μια γουλιά καφέ Ελ Γκρέκο, μην ξεχνάτε ότι για αυτή τη γουλιά μόχθησαν και βοσκοί και μοναχοί και έμποροι και θαλασσοπόροι μέχρι και πάπες. Στην υγειά σας!